Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την Κυριακή που μας πέρασε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ακούστηκε η φωνή της ελληνικής κοινωνίας στη διαβούλευση της Επιτροπής Οικονομικών με τις φορείς που είχαν κληθεί. Ήταν μια κραυγή απελπισίας και απόγνωσης και μια απερίφραστη καταδίκη του ενιαίου φόρου ακινήτων, τον οποίο φέρνεται προς ψήφιση. Είδαν και άκουσαν όλοι την πραγματική εικόνα ενός λαού που δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα από τα μνημόνια και την υποταγή της κυβέρνησης στις διαταγές των δανειστών, που ολοένα και περισσότερο τους ανοίγει η όρεξη εξαιτίας της υποχωρητικότητας που επιδεικνύει η κυβέρνηση. Η εικονική πραγματικότητα για δίθεν ανάκαμψη και η ωραιοποιημένη εικόνα που προπαγανδίζει η κυβέρνηση και ορισμένα κατευθυνόμενα μέσα ενημέρωσης κατέρευσε παταγωδός. Ήσασταν κι εσείς εκεί και τα ακούσατε. Οι εκπρόσωποι των φορέων δεν ήταν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τους καλέσατε. Προσπαθείτε να κοροϊδέψετε για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό ότι τάχα θα υπάρξουν μειώσεις στο φόρο ακινήτων. Αποκρύβεται επιμελώς ότι ο φόρος αυτός ενσωματώνει τον παλιό φόρο ακινήτων και το χαράτσι, το οποίο υποτίθεται ότι θα ήταν προσωρινό και έχει κριθεί αντισυνταγματικό. Τώρα μονιμοποιείται και νομιμοποιείται πλήρως. Διευρύνεται δε ακόμη τη φορολογητέα ύλη με την προσθήκη των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και των αγροτεμαχίων. Προσδοκάει η κυβέρνηση να εισπράξει άλλα 3,2 δισεκατομμύρια και ομολογεί ότι στην πραγματικότητα θα εισπραχθούν 2,6 δις. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι στους 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενους που οφείλουν στο δημόσιο λόγω αδυναμίας καταβολής των οφειλών τους θα προσθεθούν και πάρα πολλοί άλλοι νέοι οφειλέτες. Λησμονείται δε σκόπιμα ότι στους πρώτους μήνες του 2014 θα πληρωθούν ακόμα και οι δύο εναπομείνασες δόσεις από το χαράτσι του 2013. Δείχνεται να αγνοείται ότι υπάρχει κίνδυνος γενίκευσης αυτής της αδυναμίας πληρωμής στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Καταργήσατε δε προσφάτως και όλες τις φοροαπαλλαγές και το αφορολόγητο όριο. Μιλάμε για πλήρη διάλυση. Και αυτό γιατί οι ίδιοι αυτοί οι συμπολίτες μας αδυνατούν να καταβάλουν και τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Έχουμε το παράδειγμα των ασφαλισμένων του ΟΑΕ. Είναι 350.000 αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν τις συνδρομές τους και έχουν μείνει χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αυτοί και οι οικογένειές τους. Άλλοι συμπολίτες μας οφείλουν σε δάνεια, είτε είναι στεγαστικά είτε επιχειρηματικά, και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Σε αυτούς τους εξαθλειωμένους οικονομικά πολίτες ρίχνεται τη χαριστική βολή με το νέο φορομπηκτικό άδικο και αναπτυξιακό νόμο που φέρνετε. Όμως να είστε σίγουροι ότι θα εξελιχθεί σε μπούμεραγκ και θα είναι για την κυβέρνησή σας και την πολιτική σας η χαριστική βολή. Το δικό σας Βατερλό. Ο νέος φορομπηκτικός νόμος χτυπά στην καρδιά της την ιδιοκατοίκηση. Γκρεμίζει τα όνειρα των Ελλήνων να έχουν το δικό τους σπίτι, αυτό που απέκτησαν με υδρότα και μόχθο. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και η απελευθέρωση των πληστηριασμών και η παραχώρηση των κόκκινων δανείων στα γεράκια που καιροφυλακτούν. Η έγνοια σας είναι πως όλα αυτά θα τα σερβίρετε επικοινωνιακά για να έχετε το λιγότερο κόστος. Γιατί όλα αυτά είναι προσυμφωνημένα προπολού με την Τρόικα. Το νομοσχέδιο αυτό είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα σχετικά με την υπερφορολόγηση. Αντί να αντλήσετε φορολογικά έσοδα από τα ανώτερα οικονομικά στρώματα, από τις τεράστιες περιουσίες, από τις offshore, τις διάφορες λίστες, από τα παράνομα συναλλάγματα προς το εξωτερικό, από τις μεγάλες φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, επαυξάνετε την αδικία και στοχοποιείτε τη μικρομεσαία ιδιοκτησία. Ο επαχθής αυτός φόρος επιβάλλεται από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο ξεχωριστά για κάθε ακίνητο χωρίς εξαιρέσεις. Μόνο αυτοί που δεν έχουν απολύτως κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν θα πληρώσουν. Και αυτό γιατί το τεκμήριο διαβίωσης είναι 9.000 ανά οικογένεια, συν 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ενώ παράλληλα ο φορολογούμενος δεν πρέπει να οφείλει στο δημόσιο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα ακόμα εμπεγμό.
Ακόμα ευνοούνται οι περιοχές με υψηλότατες τιμές ζώνης και φορολογούνται σκληρότερα οι λαϊκές συγγύες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε τιμή ζώνης 500 ευρώ ο συντελεστής είναι 0,8, ενώ σε τιμή ζώνης 5.000 ευρώ πέφτει στο 0,2. Στα αγροτεμάχια η αδικία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Οι συντελεστές είναι υψηλότεροι στις φθηνότερες περιοχές. Ακόμη και στην κλίμακα του συμπληρωματικού φόρου των 600 εκατομμυρίων δεν περιλαμβάνονται η ανώτερη κλίμακα 2% του ΦΑΠ για περιουσίες άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ που ίσχυε ως σήμερα και έτσι προκλητικότατα φοροαπαλλάσσεται η πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ακίνητη περιουσία 10 εκατομμυρίων ευρώ θα φορολογηθεί με 93.600 ενώ το 2013 με 144.000. Δηλαδή, με το νέο φόρο θα πληρώσουν 50.800 ή 35% λιγότερα. Αγνοείται επιδεικτικά το γεγονός ότι ο νέος φόρος επιβάλλεται σε αντικειμενικές αξίες του 2004 και του 2007, τότε δηλαδή που υπήρχε αγορά ακινήτων. Τώρα όλοι πουλάνε, κανείς όμως δεν αγοράζει. Δεν υπάρχει πλέον αγορά ακινήτων. Η καταστροφική πολιτική της ύφεσης και της λιτότητας και τα δυσβάστακτα βάρη που φορτώσατε στα ακίνητα την έχει εξαφανίσει. Όλοι πλέον απεύχονται να έχουν περιουσιακά στοιχεία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γεννήθηκα και ζω σε μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, την Ιερά Πέτρα της Κρήτης, όπου οι κάτοικοι με πολύ μόχθο και μεράκι έχουν αναλάβει μόνοι τους μεγάλες πρωτοβουλίες με πολύ ρίσκο, χωρίς να γνωρίσουν μέχρι σήμερα καμία κρατική στοργή και μέρημνα. Αντίθετα, μάλιστα τώρα τελευταία, όλες οι υπηρεσίες έχουν αποδομηθεί, ακόμα και ένας σταθμός γεωργικής έρευνας που προσέφερε τεράστιες υπηρεσίες στον τόπο, είναι στην πραγματικότητα κλειστός, έχει απομείνει ένας γεωπόνος μόνος του. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τα τεράστια προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Εχθρικό τραπεζικό περιβάλλον μετά το ξεπούλημα της ΑΤΕ, υψηλότατο κόστος, εξαρτημένη παραγωγή. Όλα, σπόροι, λιπάσματα, φάρμακα είναι εισαγόμενα. Πολλές φορές συμβαίνει να παρουσιάζονται προβλήματα στους σπόρους, στην παραγωγή ολόκληρη, από ελαττωματικούς σπόρους. Γιατί και σε αυτόν τον τομέα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Και αναρωτιέμαι αλήθεια, γιατί η πατρίδα μας τόσα χρόνια δεν προχώρησε στην παραγωγή σπόρων, σε σποροπαραγωγή, ούτως ώστε να καταστούμε ανεξάρτητοι και να σταματήσει αυτή η τεράστια αιμορραγία συναλλάγματος. Παρόλα όμως αυτά, εντελώς αβοήθητοι οι αγρότες μας παλεύουν, όπως είπα, μόνοι τους, να επιβιώσουν, να βρουν νέες αγορές, να παράξουν δυναμικά, ποιοτικά, τυποποιημένα και πιστοποιημένα προϊόντα. Η αγροτική σας πολιτική έφερε τη διάλυση του παραγωγικού ιστού της πατρίδας μας και περιορίζεται σε λόγια κενού περιεχομένου και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Ο αγροτικός κόσμος συρρυκνώνεται, η ύπαιθρος ερημώνεται. Με τη νέα φοροεπιδρομή προς τους αγρότες επιδεινώνεται την τραγική κατάσταση του Έλληνα αγρότη, ο οποίος δεν είναι ξεκομμένος από το κοινωνικό σύνολο και έχει πληρώσει βαρύ τίμημα για την πολιτική σας και για την κρίση που άλλοι δημιούργησαν. Καταλήξτε, κύριε συνάδελφε. Αν μου δώσετε ένα λεπτό, σας παρακαλώ, θα τελειώσω. Ο φόρος στα αγροτεμάχια θα αποτελέσει άλλη μια τροχοπέδη στην προσπάθειά τους. Θα είναι η ταφρόπλακα της αγροτικής ανάπτυξης. Η νέα αυτή αντίληψη στη φορολογία αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και έρχεται να φορολογήσει τα εργαλεία δουλειάς, την αγροτική γη, δηλαδή το μέσον παραγωγής. Μιλάτε για βελτιώσεις στο αρχικό σχέδιο αφού έφυγαν από τη φορολογία τα μαντριά και οι στάνες. Όμως είναι η γνωστή η τακτική σας και την έχουμε δει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Είναι το γνωστό μαστίγιο και καρότο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η διάταξη μπήκε για να βγει, για να ξεγελάσετε το λαό. Το δίθεν αντάρτικο κάποιων βουλευτών που στηρίζουν την κυβέρνηση ήταν για να περιοριστούν οι εκλογικές απώλειες. Δεν είναι αλήθεια ότι τα αγροτεμάχια θα φορολογηθούν με ένα ευρώ το στρέμμα. Είστε παρακαλώ. Η πραγματικότητα. Παρακαλώ, ολοκληρώστε την εισήγησή σας. Με μια καταληκτική σκέψη, παρακαλώ. Η πραγματικότητα είναι ότι επιβαρύνονται με το γινόμενο συγκεκριμένων συντελεστών, όπως θέση, χρήση, άρδευση, απαλωτρίαση, ύπαρξη κατοικιών. Άρα η επιβάρηση θα είναι πολύ μεγάλη. Και το σημαντικότερο, αν ψηφιστεί στο Κοινοβούλιο και αποκτήσει νομικό περίβλημα, θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε Υπουργός Οικονομικών να τον προσαρμόζει προς τα πάνω, επικαλούμενος κάθε φορά άλλους λόγους. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείσατε. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και προφανώς...